Να ρωτήσω, συγγνώμη, την κυρία Δάκα, αν προσλήθηκε αυτή τη συμπεριφορά και ως γυναίκα αλλά και ως βουλευτής πρώτα απ' όλα. Κοιτάξτε, ήταν μια παράδεκτη και καταδικαστέα τοποθέτηση, δεν το συζητάμε. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι για να έχει φτάσει εκεί το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τέτοιους σχολιασμούς, υπάρχει κάτι πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο σάπιο. Και αυτό είναι ακριβώς οι ανισοτιμίες και οι διακρίσεις που βιώνει η γυναίκα σε κάθε πλευρά της ζωής της, και όλες αυτές συνδέονται και με απαράδεκτες κοινωνικές αντιλήψεις για την κοινωνική θέση της γυναίκας στην εργασία, στην οικογένεια, σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής. Και το θέμα είναι ότι απέναντι σε όλα αυτά χρειάζεται να μπει στο επίκεντρο ο πραγματικός ένοχος, που είναι το ίδιο το σύστημα που έχει στο DNA του τη βία, τη γυναική ανισοτιμία, την εκμετάλλευση. Όμως, να μου επιτρέψετε, ναι, έχετε δίκιο στο εξής. Ότι ουσιαστικά κάποιοι δίνουν πάσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για να αποπροσανατολίζει από τη συζήτηση και από όλα αυτά τα καυτά μέτωπα που υπάρχουν. Πρώτα και κύρια, σήμερα υπάρχει μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στο έγκλημα στη Λάρκο, εκεί που πραγματικά βρίσκονται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι μαζί με τις οικογένειές τους, μαζί με όλο το λαό της Λωκρίδας, για να αντιμετωπίσουν το σχεδιασμό της κυβέρνησης να προχωρήσει αποφασιστικά σε απολύσεις για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών κολοσσών και του επενδυτή. Πάμε, κύριε Δάκα, για το ρεύμα. Εδώ σε αυτό το τραπέζι, εγώ νομίζω ακούστηκαν σοβαρές προτάσεις. Ακούστηκε το πλαφόν, ακούστηκε και τα φορολογία στα υπερκέρδη. Έχουν μια βάση λοιπόν αυτές οι προτάσεις του Κουκουέ. Τι λέει? Γιατί δεν μένει σε μια κουβέντα τέτοια? Να πείτε, παιδιά, κάτσουμε τα κόμματα τη αριστερά, μήπως βρούμε κοινή πλατφόρμα για να ανακουφίσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Καλά, δεν μπορεί να αθροιστεί το Κουκουέ με προτάσεις όλων όσων έχουν βάλει την υπογραφή τους σε αυτό το πραγματικά έγκλημα που διεξάγεται σε βάρος του ελληνικού λαού, που παθαίνει ηλεκτροσόκ τώρα που ανοίγει τους λογαριασμούς του ρεύματος. Πολύ περισσότερο οι αυταπασχολούμενοι ελευθεροπαγγελματίες που τώρα τους έρχεται και να επιστρέψουν τα χρήματα της επιδότησης του 22. Ναι. Γιατί λέω ότι είναι πρόκληση? Γιατί έχουν αποδεχτεί και έχουν ψηφίσει το χρηματιστήριο ενέργειας, την απελευθέρωση της ενέργειας, την πράσινη μετάβαση. Με τη Νέα Δημοκρατία. Ευρωπαϊκές οδηγίες όμως, οι οποίες προωθούνται, αυτές τις έχετε στηρίξει. Και πολύ περισσότερο όταν αυτή τη στιγμή, στο όνομα της ενέργειας εμπορεύματος που είναι στα χέρια των επιχειρηματικών κολοσσών της ενέργειας, απαξιώνονται οι ίδιες οι δυνατότητες της χώρας μας να μπορέσει να έχει φθηνή και επαρκή ενέργεια για όλους και να κάνει και εξαγωγές. Γιατί, συγγνώμη, απ' τη μία να ακούγονται για τα πλαφόν στα υπερκέρδη, αλλά είναι να είναι νόμιμη όλη αυτή η κλεψιά, να το πω και έτσι, και η φορολόγηση των εργαζομένων του λαού από τους λογαριασμούς του ρεύματος που έρχονται και έχουν αυτές τις υπογραφές. Γι' αυτό το ΚΚΕ βάζει στο επίκεντρο αυτή την πηγή του προβλήματος για να μπορέσει να πάρουν ανάσα. Κύριε Ρωμανέ, έχουμε δύο λεπτά μέχρι το διάλειμμα. Κύριε Δάγκα, έχετε το πλεονέκτημα ως ΚΚΕ ότι μιλάτε μόνο για τις θέσεις σας και δεν έχετε σωκοματικά. Βέβαια, είναι λίγο διαφορετική διαδικασία σωκοματική στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ, συγγνώμη, από το ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση με την συνέντευξη που έδωσε και χθες ο Πρωθυπουργός πήγε με μία από τα ίδια. Και παρουσιάζοντας υποτίθεται τη στρέβλωση των αγορών, τελικά το μόνο που στρεβλώνει είναι την άθλια πραγματικότητα την οποία ζουν αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενες, οι άνεργοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, προφανώς τα νέα ζευγάρια, γιατί αφήνει ανέγγιχτο, όπως και οι προτάσεις των υπόλοιπων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, τον πυρήνα του προβλήματος. Γιατί είναι εδώ η απελευθερωμένη αγορά, που σημαίνει η ελευθερία των επιχειρηματικών κολοσσών να κάνουν ό,τι θέλουν για να εξασφαλίσουν την κερδοφορία τους. Είναι εδώ τα ματωμένα πλεονάσματα, που σημαίνει εκτόξευση των φόρων που πληρώνουμε ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, ο λαός. Και βέβαια τα πάντα, όλες οι προτάσεις, είναι με κριτήριο τις λεγόμενες δημοσιονομικές αντοχές. Και αυτές οι δημοσιονομικές αντοχές αντέχουν για να δίνουν δισεκατομμύρια ευρώ σε νατοικούς εξοπλισμούς και για την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτές τις άθλιες αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ μπροστά στην κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης που γίνεται και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει για να ενισχυθεί αποφασιστικά το δικαίωμα των εργαζομένων του λαού σε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία. Και μάλιστα τώρα η κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει ένα νομοσχέδιο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση ακόμα και της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης. Μάλιστα.
Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, απέναντι σε όλα αυτά, έχει φανεί ότι υπάρχει αντίπαλος. Είναι οι εργαζόμενοι, ο λαός, που με τους δικούς τους αγώνες προσπαθούν και βάζουν εμπόδια σε αυτή την επικίνδυνη πολιτική. Και τέτοιο σηματοδοτεί, τέτοια προσπάθεια σηματοδοτεί και η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Λάρκο.